στιγμή έχουν μηδενικά επιτόκια στις τραπέζες, υψηλά επιτόκια στις χορηγήσεις και μεγάλα έξοδα στις αλλαγές. Χρεοκοπούν τα νοικοκυριά. Ο Έλληνας πολίτης χρεοκοπεί, κύριε Πρωθυπουργέ, όχι οι τράπεζες. Διαλέξτε με ποιον είστε. Είστε με τις τράπεζες ή είστε με τον Έλληνα πολίτη. Γιατί εγώ ξέρω ποιον είμαι. Όπως πρέπει να διαλέξει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να είναι. Είναι με το Ισραήλ και τη γενοκτονία ή είναι με την Παλαιστίνη. Έγινε η Ελλάδα χώρα στην οποία ψηφίζουμε ό,τι μας λέει η Γερμανία, που ακολουθούμε τα συμφέροντα αντί να μπορούμε να τηρήσουμε τη σωστή δημοκρατική στάση της χώρας που άρχισε ο Ανδρέας Πανδρέκη με τον Γιάσερ Αραφάτ. Αυτή είναι η σκηνή της χώρας. Έχουν αρχίσει το άλλο παραμύθι τώρα, το ότι πού θα βρείτε τα χρήματα. Θα κάνω μια ερώτηση. Έχουμε μαξιλάρι. Το μεγαλώνουμε το μαξιλάρι. Όχι. Πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε πολύ μεγάλους φόρους. Ναι. Έχουμε δημόσια υγεία. Όχι. Άρα η ερώτηση είναι η εξής. Πού πάνε τα χρήματα. Πού πάνε τόσα χρήματα.